περνάμε σε κάποια θέματα που θα κρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο αν θα πρέπει να συζητηθούν προημερήσιες διάταξη. Το πρώτο θέμα είναι λήψη απόφασης για την ένταξη του Δήμου στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Αηφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στην Περιφέρεια Αττικής με έργο Ανάπλαση Πράσινο Ποιότητας Ζωής στη Δημοτική Ενότητα Βάρης. Αυτό θέλω να. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Τσιργότη πρώτα για να δικαιολογηθεί το παρεμπίπτον και αφού ψηφίσουμε μετά θα δούμε στην ουσία του θέματος. Κυρία Τσιργότη. Για το κατεπήγον, το συγκεκριμένο μέτρο έχει χρονική διάρκεια μέχρι εξαντλήσεως των οικονομικών δυνατοτήτων του. Όσο πιο γρήγορα υποβάλουμε την πρόταση, τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα έχουμε να πάρουμε το έργο. Επειδή το έργο αυτό είναι ένα έργο που απεντάχθηκε από την περιφέρεια, και είναι πανέτοιμη μελέτη, όσο πιο γρήγορα, δηλαδή αν δεν είχαμε συμβούλιο σήμερα θα είχα ζητήσει από τον Πρόεδρο να συγκαλέσουμε έκτακτο συμβούλιο για το συγκεκριμένο θέμα. Παρακαλώ πολύ να συζητηθεί, είναι και άλλοι δήμοι που θα υποβάλουν προτάσεις, την πατήσαμε με τα σχολεία που η πρότασή μας πήγε με νούμερο 118 έναντι 300 και έχουμε μείνει απ' έξω. Θεωρώ ότι είναι επίγον να συζητηθεί. Είναι πολύ απλό το θέμα. Υπάρχει κάποια αντίρρηση για να συζητηθεί προημερησία στο θέμα με την τοποθέτηση της κυρίας Τσιρκώτη? Όχι. Άρα ομόφωνα συζητείται προημερησία επί της ουσίας του θέματος. Το λόγο έχει η κυρία Τσιρκώτη. Η μελέτη αυτή για την ανάπλαση πράσινο ποιότητα ζωής είναι μια μελέτη η οποία έχει χωνηθεί από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Βάρης με τη βοήθεια του Πολυτεχνείου. Έχει εγκριθεί από το τοπικό συμβούλιο, την Επιτροπή Ποιότητα Ζωής και το δημοτικό μας συμβούλιο πριν από μερικούς μήνες. Η ίδια ακριβώς πρόταση, επειδή έληξε λόγω παρόδου του χρονικού περιθωρίου που είχαμε η χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής, το έργο απεντάχθηκε και ζητάμε να ενταχθεί ακριβώς έτσι όπως ήταν η μελέτη και με τις ίδιες ακριβώς προδιαγραφές στο μέτρο της ΕΤΑ, το οποίο λέγεται Αηφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στην Περιφέρεια Αττικής. Αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, είμαι στη διάθεσή σας. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 2.850, αν δεν κάνω λάθος. Περιλαμβάνει πολύ υπόθεση. Θέλει κάποιος κάτι να ρωτήσει καταρχήν? Ο κ. Βαμβασάκης, ο κ. Σκουμπούρης και ο κ. Καπετανέας. Ναι. Κύριε Καπετανέα, ας συγγνώμη, κ. Βαμβασάκης. Ναι, ήθελα να ρωτήσω αν η μελέτη περιλαμβάνει ποδηλατόδρομους και αν το γραφείο είναι το ίδιο που έχει εκπονήσει τη μελέτη στη Βούλα. Μάλιστα. Ο κύριος Καπετανέας... Ελπίζω να έχει εκπονήσει με τον ίδιο τρόπο. Κύριε Καπετανέα, τι ερωτήσεις έχετε? Εγώ θέλω να πω ότι η μελέτη αυτή είχε περάσει και διαβούλευση, αν θυμάμαι καλά, στο τέλος του 10. Ποιοι λόγοι απεντάχθηκε από το έργο, δηλαδή τι έφτιαξε? Δεν απεντάχθηκε. Όχι. Εντάχθηκε. Εντάχθηκε, ναι. Ναι, γιατί? Το λόγο δεν έφτιαξε. Άλλη ερώτηση? Όχι, δεν έχω άλλη. Ο κύριος Κουμπούρης. Όχι, συναφής είναι, γιατί ανακαλύφθηκε η ένταξη στο ερώτημα. Και το δεύτερο είναι το εξής, κύριε Πρόεδρε. Το λέω σας. Όταν λέτε σχετικό συνημμένο η απόφαση ανάκλησης, πράγμα στο βάζετε εδώ πέρα. Σε μένα όμως ήρθε σήμερα το αργά, λίγαν αργά, έτσι, για αυτό το λόγο. Συμφωνώ. Και κάτι να είναι έτσι, για αυτό το λόγο. Όταν τα χαρτιά που παίρνουμε λένε κάτι ό,τι είναι το φάκελο, ξέρετε, σε εμάς ήρθε, σας λέω πάρα πολύ αργά. Και ό,τι είναι στο φάκελο, εδώ είναι και μπορεί να το καταλάβει. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, αλλά και εμείς κινηθήκαμε στο θέμα, το γραφείο, τι να πω, και το φέλε δηλαδή για να μπορέσουμε όσο μπορούμε να ενημερώσουμε. Ναι, κυρία Τσιρκώτη. Λοιπόν, σχετικά με την ερώτηση του κ. Βαμβασάκη αν περιλαμβάνεται ποδηλατόδρομος, θα ξεκινήσω διαφορετικά. Η μελέτη αυτή είναι μελέτη σε επίπεδο οριστικής μελέτης, που σημαίνει ότι έχουν ελεγχθεί ένας-ένας οι δρόμοι, έχουν προταθεί συγκεκριμένα υλικά και συγκεκριμένες διατάξεις, υπάρχουν σχέδια λεπτομερή για κάθε δρόμο από τον οποίο περνάει
και δεν συγκρίνεται, παρότι ο μελετητής των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων ήταν ο ίδιος με αυτόν που είχαμε στη Βουλά, δεν συγκρίνεται η ποιότητα της μίας μελέτης με την άλλη. Ήταν το ίδιο σκηνικό, δηλαδή έτσι που θα ήταν. Όχι, όχι, όχι. Είναι πολύ διαφορετική η φιλοσοφία. Η μελέτη αυτή έχει περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο, έχει εγκριθεί από το δικό μας Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό που συνεδριάζουμε τώρα ήταν πριν από 5 ή 4-5 μήνες. Κτηρώντας όλες τις διαδικασίες τις ενδιάμεσες Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και Τοπικού Συμβουλίου Άρης, και θεωρώ ότι είναι μια μελέτη η οποία, αν φτάσει να δημοπρατηθεί, πράγμα το οποίο εύχομαι και προσπαθώ, θα αναβαθμίσει την περιοχή και δεν θα δημιουργήσει τα προβλήματα που ενδεχομένως να δημιουργούν άλλοι ποδηλατόδρομοι. Όσον αφορά την ερώτηση γιατί απεντάχθηκε, θα προτιμούσα να μην μου την είχατε κάνει. Από τη στιγμή όμως που την κάνετε, καταρχήν θα ξεκινήσω και θα πω ότι η μελέτη αυτή έχει, ο προϋπολογισμός του έργου είναι 2.850, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα μπορεί να πέφτω 50.000 πάνω κάτω, αλλά η έγκριση που υπήρχε ήταν για 1,5 εκατομμύριο. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η διαφορά του 1.300, μια μεγάλη οικονομική διαφορά, θα έπρεπε να βαραίνει τον προϋπολογισμό του Δήμου. Και μάλιστα η πρόταση της Περιφέρειας ήταν να βαραίνει και τη ΣΑΤΑ. Άρα θα έπρεπε να έχει έρθει μια εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, την οποία δεν σας κρύβω ότι εγώ αρνήθηκα στην υπηρεσία να τη φέρω, για δέσμευση της ΣΑΤΑ των 3 επομένων ετών του συνολικού Δήμου για να γίνει αυτό το έργο. Θεωρώ ότι έχουμε σχολεία, έχουμε άλλες προτεραιότητες οδοποιίας πεζοδρομίων και έργων που πρέπει να γίνουν προς όλους τους δημότες, και αν ήταν στα πλαίσια της χρηματοδότησης του 1,5 εκατομμυρίου, νομίζω ότι θα είχε προχωρήσει πολύ πιο γρήγορα. Το δεύτερο είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο παραδόθηκαν τα τέχη και οι μελέτες από αυτούς που τα έκαναν στην τεχνική υπηρεσία προκειμένου να τα υπογράψει, και αυτό ήταν επί δημαρχία σας, ήτανε το λιγότερο ατελής και μη ολοκληρωμένος. Αυτό θα πει ότι δεν είχαμε ηλεκτρονικά αρχεία ούτε των σχεδίων που, υποβάλαμε, ούτε και των εγγράφων τα οποία ακολουθούσαν τη μελέτη. Αυτά ήταν απαραίτητη προϋπόθεση. Αυτός ο οποίος είχε στα χέρια του τα αρχεία δεν τα έδινε αν δεν πληρωνότανε, και η διαδικασία για να πληρωθεί με τον τρόπο που έγινε, με τον τρόπο που λειτουργήσε η οικονομική υπηρεσία και οι δεσμεύσεις των πιστώσεων κατά την προηγούμενη χρονιά, θεωρώ ότι το γεγονός ότι τα πήραμε αποτελεί... Ναι. Νομίζω ότι το είπα όσο πιο ευγενικά μπορούσα, κύριε Καπετανέα. Να απαντήσω λίγο σε εσάς. Όχι, εγώ δεν θέλω απάντηση. Εγώ δεν θέλω να απαντήσω. Επιτρέψτε μου, αρέσει να εννοούνται άλλα. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Έτσι. Σας παρακαλώ. Εννοούνται άλλα. Σας παρακαλώ. Και σου μπορεί να πει κάτι, είχατε ζητήσει και όσο στο έργο. Το έργο έμεινε, η ένταξη έμεινε 30 μήνες. Έπρεπε στους 30 μήνες να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και να έχει δημοπρατηθεί όπως δημοπρατήθηκε τις Βούλες και τις Βουλιαγμένες. Εδώ πέρα για εσωτερικούς λόγους, εγγενείς λόγους του τρόπου με τον οποίο στήθηκε το έργο από την αρχή, υπήρχαν πολύ σοβαρά προβλήματα. Δεν ξέρετε όλη την αλήθεια γι' αυτό. Δεν είναι θέμα αν ξέρω την αλήθεια, δεν ξέρω την αλήθεια. Λοιπόν, για το 1,5 θα πάρετε 600. Ποια είναι η ουσία του πάρετε. Κύριε Σκουμπούρη. Και δεν θα κάνετε το έργο. Κύριε Σκουμπούρη, προχωρήστε σε αυτό το οποίο θέλετε να ρωτήσετε ή βάση περιπτώσει. Εδώ είχαμε στα χέρια μας μια έγκριση, η οποία γενικώς... Το μικρόφωνο, κύριε Σκουμπούρη, αν θέλετε να ζητήσετε, σε παρακαλώ. Λοιπόν, εδώ είχαμε στα χέρια μας μια έγκριση, την οποία, όπως λέτε, είχε και κάποιες τεχνικές αδυναμίες. Αλλά είχαμε στα χέρια μας μια έγκριση από τη Διαχειριστική Αρχή, 2,5 εκατομμύρια. Από το οποίο το 1,5 από τη Διαχειριστική Αρχή. Το ερώτημα το εξής, επειδή βλέπω εδώ στην απόφαση απένταξης τώρα, την απόφαση ανάκλησης της ένταξης μάλλον, λέει ότι ο τελικός δικαιούχος δεν ανταποκρίθηκε στις υποδείξεις για ανασύνταξη των τεχών δημοπράτησης, όπως ζητήθηκε με το έγγραφο ΤΑΔΕ 11 εβδόμων.
2011. Εκεί τι μας ζήτησαν να συντάξουμε? Γιατί να σας πω κάτι, η διαχειριστική αυτή δεν θα δεχόταν μία μείωση έστω και του φυσικού αντικειμένου στο 1,5 εκατομμύριο? Έκπτωση, θα γινόταν στη δημοκρασία. Εμάς το αντίστοιχο έργο στη Βουλιαγμένη ξεκίνησε από 700 και πήγε 900.000. Σε πολλά έργα, όχι μόνο σε Δήμους και σε άλλους δημόσιους φορείς, επειδή οι τιμές της υπηρεσίας, επειδή είναι οριστική μελέτη αυτή, πάνε με τις τιμές που λέμε τιμολόγιο σουφλιά. Αυτό βγάζει ένα ποσό χ. Όπως ξέρετε καλά στην έκπτωση, έρχεται μια έκπτωση 40-50% και σε φέρνει, αυτό το ξέρουν οι διαχειριστές αυτές. Επομένως, γιατί δεν προχωρήσατε με αυτή τη διαδικασία, γιατί δεν τα χάναμε τα λεφτά? Όχι, κάνετε λάθος. Η ίδια η διαχειριστική αρχή μου ζήτησε. Μάλιστα μου το ζήτησε το Γενάρη. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού, ο οποίος δεν υπήρχε. Αφού οριστική μελέτη δεν είχατε, είπατε. Είχα οριστική μελέτη, αλλά μου ζήτησε για αναμόρφωση του προϋπολογισμού για να φαίνεται το 2850. Αναμόρφωση ποιανού προϋπολογισμού το Γενάρη? Όχι του προϋπολογισμού του έργου, του προϋπολογισμού του Δήμου. Είναι άλλο θέμα αυτό. Ένα ζήτημα. Αυτό είναι για να πω κάτι. Αν, πρέπει να αν θέλετε να συζητήσουμε την ανάκληση της ένταξης, εγώ είμαι πανέτοιμη να τη συζητήσω. Θεωρώ όμως ότι δεν είναι ώρα τώρα να τη συζητήσουμε. Αν θέλετε το έργο... Ναι. Είχαμε ένα έργο εγκεκριμένο. Αυτό είναι το θέμα τώρα εδώ πέρα. Και τώρα πάμε να το... Γιατί κάποιοι την ώρα που παραλάβανε τα δελτία, τα τεύχη και τα σχέδια, δεν παραλάβανε και την ηλεκτρονική μορφή. Δεν την απαιτήσανε από αυτό στον οποίο το αναθέσανε. Εσείς συνεχίσατε όλοι να κάνετε λάθη. Και παραλίγο να χάσουμε το έργο. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Δώστε μου, κύριε Πρόεδρε. Από το 1,5 εκατομμύριο, όπως το 1,300 στο προπονηπιακό, πήρατε 600. Θα δείτε τι θα πάρω. Εσείς θα πήρατε. Ο καπεταλιάς που το έκανε 2,800. Ο καπεταλιάς που το έκανε 2,800 την πήρα. Πόσο θα πάει το έργο? Θα το δείτε στο μέλλον. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι. Όχι. Θεωρώ ότι η καθυστέρηση αυτή ήταν μία από τις παρενέργειες του Καλλικράτη. Ενδεχομένως και η διαχειριστική αρχή και ο άνθρωπος ο οποίος συνέταξε εδώ, οι άνθρωποι που συνέταξαν τον Καλλικράτη, δεν προέβλεψαν κάποιες τέτοιες διαδικασίες. Είδατε τι έχει γίνει με τα νομικά πρόσωπα. Αν, όπως ανέφερε η κυρία Τσιριγότη, έπρεπε να γίνει αναμόρφωση του προϋπολογισμού, που δεν υπήρχε προϋπολογισμός του νέου συγχωνευμένου Δήμου σε ένα κωδικό, ο οποίος δεν υπήρχε, προϋπολογισμός. Θεωρώ ότι ήταν ένα τεχνικό ζήτημα το οποίο δεν θα μπορούσαμε να το υπερβούμε εκείνη τη στιγμή. Άλλο θέμα. Έτσι, άλλο ναι, θέμα. Εγώ απλά το αναφέρω διαδικαστικά. Δεν έχω εντρυφήσει εις βάθος το θέμα. Η διαχειριστική αρχή έστειλε ένα πίνακα με 19 παρατηρήσεις. Ωραία, έτσι γίνεται. Λοιπόν. Γι' αυτό είστε δημοσιογράφοι. Σας παρακαλώ, συγγνώμη, σας παρακαλώ, όχι μεταξύ σας. Σας παρακαλώ, συνεχίστε και τελειώνετε, κύριε Πανάση. Κανείς μας πιστεύω δεν θα ήθελε να πενταχθεί ο Δήμος μας από αυτή τη χρηματοδότηση. Πιστεύω ότι στην περίπτωση που έβγαινε η δημοκρασία θα υπήρχε μια πολύ μεγάλη έκπτωση, οπότε η συμμετοχή, η συμμετοχή του Δήμου είτε θα ήταν ένα μικρό ποσό, είτε θα ήταν το αντίστοιχο έργο στη Βουλιαγμένη, όπου η μελέτη ήταν 1.700.000 ευρώ. Δόθηκε χρηματοδότηση, αν δεν κάνω λάθος, το 1,5 εκατομμύριο, το άλλο θα έμπαινε από 40. Ο διαγωνισμός ήταν 900.000, οπότε υπάρχει και backup στην διαχειριστική αρχή για να διαθέσει σε κάποιο άλλο Δήμο. Ελπίζω να διαθέσει το δικό μας. Τώρα, οι παρενέργειες του κράτη, οι εσωτερικές διαδικασίες των συγχωνεύσεων, των προϋπολογισμών κτλ. Οδήγησαν σε κάποιες καθυστερήσεις στο ευρύτερο φάσμα του δημόσιου τομέα. Εδώ σταμάτησε ο συμπληρωτικός μηχανισμός όλων των κράτων με τον Καλλικράτη, αφού τα ξέρετε. Το θέμα για μένα είναι σημαντικό, αλλά εξίσου σημαντικά είναι και τα αντανακλαστικά της υπηρεσίας, όπου μόλις ήρθε το έγγραφο απένταξης στο Δήμο, εγώ έκανα έγγραφο εξαιρετικά επίγον προς την αρμόδια τη Δήμαρχο και η οποία αμέσως κίνησε τη διαδικασία, ήδη φαντάζομαι είχε προετοιμαστεί για... Είχε προετοιμαστεί για όλη αυτή τη διαδικασία και αμέσως έκανε το θέμα να ενταχθεί αλλού. Και η διαχειριστική αρχή το πετάξαμε από το ένα πρόγραμμα για να ενταχθεί στο άλλο, διότι ήταν σε εκκρεμότητα η... Μου την έχει αναφέρει λοιπόν την λεπτομέρεια και δεν θυμόμουν. Ήταν σε εκκρεμότητα η διαχειριστική αρχή που την αυτά είναι άλλα θέματα όμως. Εδώ υπόθηκε ένα θέμα. Λοιπόν, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Τελειώνετε, κύριε Αναπληρώτα, τελειώνετε. Αυτό είμαστε σε μία φάση που όλα δείχνουν ότι στο επόμενο πρόγραμμα θα ενταχθεί το
Αυτό το οποίο είναι κρίσιμο, Πρόεδρε, είναι τώρα που υπάρχει χρόνος, πολύ περισσότερος από εκείνη τη στιγμή που έπρεπε γρήγορα να γίνουν διαδικασίες, τοπικό συμβούλιο, ποιότητα ζωής κλπ. Του Γαλλικράτη για να δημοκρατηθεί και φτάσαμε στο σημερινό αποτέλεσμα. Πραγματικά η μελέτη του έργου να είναι πλήρης από πλευρά τεχνικών προδιαγραφών ώστε να μην αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της Βούλας, λείπει η υπόβαση, λείπει η σωλήνα των ομβρίων, λείπει τώρα, λείπει τ' άλλο και κυρίως να είναι λειτουργικό για την πόλη, για τους κατοίκους της πόλης, ώστε να μην δημιουργεί προβλήματα για την καθημερινότητα των πολιτών και να είναι στο πλαίσιο της αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Σε αυτό εγώ εφιστώ περισσότερο την προσοχή. Και από εδώ και πέρα πιστεύω ότι θα προχωρήσουμε στην χρηματοδότηση και να μπορέσουμε να το κάνουμε το έργο. Ευχαριστώ πολύ. Έτσι, θέλω τον λόγο για ένα λεπτό. Σας παρακαλώ, σύντομα. Πολύ σύντομα θέλω να συμπληρώσω την απόφαση που θα πάρουμε.